Ήταν μια πολύ δυναμική γυναίκα. Κατάφερε πάρα πολλά πράγματα στη ζωή της. Δούλεψε πάρα πολύ. Θυμάμαι μια πολύ, πολύ κουρασμένη, δυνατή γυναίκα να παλεύει δράκους. Αυτή ήταν η μαμά μου που έφυγε και σχετικά πρόσφατα, πριν από ένα χρόνο περίπου. Το διάβασα αυτό σε συνέντευξη που παραχώρησες και έλεγες ότι ουσιαστικά της έκλεισες τα μάτια. Ναι. Δύσκολο, ναι. Δεν είναι αυτό, μωρέ Κατερίνα. Ήταν συνταρακτικό. Παλεύω να ξεχάσω. Απ' τη μια θέλω να ξεχάσω αυτή την εικόνα, απ' την άλλη δεν θέλω να την χάσω αυτή την εικόνα. Εντάξει. Ήταν ένα δύσκολο κομμάτι αυτό να το περάσει κανείς. Έγινε. Είναι αυτό που λένε ότι δεν ξέρεις μπροστά στο θάνατο τι να κρατήσεις, την εικόνα την τελευταία που βλέπεις ή αυτή τη ζωντάνια την πριν, ας πούμε, το δυναμισμό. Εγώ νομίζω όλα, γιατί όλα είναι η μάνα σου. Και αν ισχύει αυτό που νομίζω ότι ισχύει τελικά, οι άνθρωποι πεθαίνουν όταν τους ξεχνούμε. Ή να το πω αλλιώς, εμείς τα παιδιά φέρουμε τους γονείς μας μέσα μας. Άκουσα κάποτε ένα ψυχολόγο να λέει πως εν τέλει ο ομφάλιος λόρος δεν κόβεται ούτε καν όταν, όχι όταν πεθάνουν οι γονείς μας, παρά μόνο όταν πεθαίνουμε εμείς οι ίδιοι, διότι τους φέρουμε μέσα μας. Εντάξει, ήταν ένα οδυνηρό, ο τρόπος ήταν οδυνηρός, γιατί εντάξει, δεν ήταν και, ήταν, πέθανε φυσιολογικά, πλήρης ημερών, έφυγε σαν μπουλάκι, έτσι και ο πατέρας μου, μια χαρά. Δηλαδή, από τη μια λες ευλογημένο και από την άλλη έτυχε να γίνει αυτό το πράγμα. Την περιέγραψες πριν, έπαιρνε τη ζωή στα χέρια της. Ω, ναι. Έτσι την έπαιρνες κι εσύ. Ναι, της έμοιασα πολύ σε αυτό. Της έμοιασες. Ναι. Λοιπόν,